Παρουσία και του απερχόμενου δημάρχου Νικήτα Ρετάκη, που δεν είχε υπογράψει στο πρωτόκολλο κατά την προηγούμενη τελετή, πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία στον Δήμο Ζακύνθου όσων απουσίασαν για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Την ορκωμοσία τέλεσε ο νέος δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, που ευχήθηκε σε όλους καλή θητεία. Είναι μια πενταετία δύσκολη. Τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλά και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί πλέον να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ο απερχόμενος δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα δημοτική αρχή και κάλεσε τους πολίτες να τη στηρίξουν για να πάει μπροστά ο τόπος. Ελπίζω ότι με την καινούργια δημοτική αρχή θα πάνε όλα καλά. Εγώ, σαν απερχόμενος δήμαρχος, με την εμπειρία που έχω, θα τη βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει στο πρόγραμμά της, για το καλό του τόπου μας, και ξέρω και όλοι οι δημότες να την βοηθήσουν ούτως ώστε να πάει μπροστά. Ο νέος δήμαρχος αναφέρθηκε στα προβλήματα που θα εστιάσει από την 1η του Γενάρη, καθώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα που ταλαιπωρούν τη Ζάκυνθο και δεν έχει βρεθεί λύση. Τα πρώτα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε είναι τα προβλήματα που ταλαγίζουν το νησί τα τελευταία 40 χρόνια, καθαριότητα, νερό, αποχέτευση και καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Και ένα σημαντικότατο πρόβλημα που έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια είναι το πάρκινγκ πλέον. Από 1η Γενάρη αναλαμβάνει τη θητεία της η νέα δημοτική αρχή, που έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τη Ζάκυνθο και να καλυτερεύσει την καθημερινότητα των πολιτών της.